Επιστρέφουμε εδώ με τον Μανώλη Κωστίδη για να ανακεφαλαιώσουμε στην Ηλιόλου στη Κωνσταντινούπολη και να δούμε τις προβολές που κάνει ο κύριος Ερντογάν και τις συχνές πυκνές αναφορές του σε όλο αυτό το μεγαλόσχημο, την υπερδύναμη, τη γεωγραφία της καρδιάς, σε μια στιγμή που θα δούμε ότι και τα μαντάτα που παίρνει από Βρυξέλλες και ΗΠΑ καλά δεν είναι, αλλά και σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον ενοτουρκικό διάλογο, Μανώλη. Οπωσδήποτε, όλα έχουν την αξία τους. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας είχε μιλήσει για την παρουσία του Oruç Reis, του ερευνητικού πλοίου, στην Σομαλία και είχε πει: δεν πάμε, επιστρέφουμε εκεί που ήταν ο Οθωμανικός στόλος, δηλαδή η επιστροφή της Τουρκίας στα παλιά της εδάφη, στις παλιές της περιοχές επιρροής. Και μία μέρα μετά έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, με το που ξεκινάει η ομιλία του, λέει καλησπέρα στον τουρκικό λαό και βεβαίως σε όλους όσους βρίσκονται στη γεωγραφία της καρδιάς της, όλα τα αδέρφια που βρίσκονται στη γεωγραφία της καρδιάς της Τουρκίας και του Τούρκου Πρόεδρου φυσικά, και μίλησε για τον αιώνα της Τουρκίας, όπου είναι η κόκκινη μιλιά, μας δήλωσε, επειδή την προηγούμενη μέρα είχαμε ακούσει μια άλλη ομιλία του, την παρουσίαζε ως ένα στόχο δημιουργίας μιας περιοχής γεμάτης ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργηθεί με τον αιώνα της Τουρκίας. Αυτή είναι η άποψή του, αυτό δηλώνει για να καταλάβουμε και το όραμα και το στόχο που έχει η Τουρκία για το μέλλον. Πάμε να το δούμε. Πάμε να τον ακούσουμε πώς το περιγράφει. Παρακαλώ. Milletimizle birlikte sevinen, milletimizle birlikte üzülen, derdimizi kendi derdi, başarımızı kendi başarıları olarak gören gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerime, tüm Türkiye sevdalılarına buradan selamlarımı iletiyorum. Milletimizin kızıl elmasına dönüşen Türkiye yüzyılının inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz. 360 derecelik bir perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Batı'yla ilişkilerimizi güçlendirirken Doğu'ya sırtımızı dönmüyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil, kendi çıkarlarımız doğrultusunda özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, Μανώλη μου, μαζί με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που έχει πάντοτε την καλοσύνη να είναι κοντά μας και να μας βοηθάει με τις γνώσεις του και την αναλυτική του σκέψη. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για τη θέση. Με υγεία. Να είμαστε καλά και να έχουμε και εθνική αυτοπεποίθηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ασφαλείς. Την έχουμε την αυτοπεποίθηση. Να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και έτσι πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς. Τώρα, εδώ ο κύριος Ερντογάν, τις τελευταίες ημέρες, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, κάνει μια προβολή αυτού του οράματος, του μεγαλόσχημου, της αυτοκρατορίας, της υπερδύναμης, της επιστροφής στα χνάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της γεωγραφίας της καρδιάς. Γιατί επιμένει τόσο πολύ σε αυτό, τι του προσφέρει όλο αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια τακτική προσφυλή στον Τούρκο Πρόεδρο να προσπαθεί να υπενθυμίζει τους πνευματικούς και ιστορικούς δεσμούς που έχει η σημερινή Τουρκία με κάθε έδαφος που ανήκε στην πάλι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όχημα για αυτή την πολιτική του είναι πάνω απ' όλα οι μουσουλμανικές κοινότητες. Το βλέπετε και στη Μέση Ανατολή, όπου προσπαθεί να γίνει ο Ερντογάν ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ. Το βλέπετε και στα Βαλκάνια, κυρίως μέσω των κοινοτήτων στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, εν πάση περιπτώσει, όπου προσπαθεί να ρίχνει πάντοτε πνευματικές γέφυρες, πώς, κύριε Παυλόπουλε, χρηματοδοτώντας τζαμιά, δίνοντας για παράδειγμα χρήματα για να αγοραστούν αστυνομικές στολές, εξοπλισμοί στρατού κ.ο.κ. Αυτό είναι μια τακτική την οποία την εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα όμως στην Τουρκία, ας είμαστε ειλικρινείς, ο Ερντογάν δεν περνάει εύκολα, κύριε Παυλόπουλε. Mm. Διότι υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στο δημοσιογραφικό κόσμο που τον κατηγορεί εκ προημίου για ενδοτισμό, επειδή μιλάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επειδή μιλάει με την Ελλάδα και επειδή, εν πάση περιπτώσει, ο Φιντάν θα έρθει εδώ, μία από τα ίδια, για να το πω πάρα πολύ απλά, υπάρχει ένα κομμάτι και στην Τουρκία, στο δημοσιογραφικό και το πολιτικό στερεώμα, που έχει μία ίδια άποψη. Άρα λοιπόν προσπαθεί ο ίδιος να αποδείξει ότι παίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Ελάτε όμως που αυτό είναι οξύμορο. Γιατί είναι οξύμορο? Πώς παίζει σε μία πολιτική. Συγγνώμη, κύριε Χατζηβασίλη, που είπατε, τον κατηγορούν. Και του λέει μάλιστα η αντιπολίτευση ότι είχε το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο και τώρα δεν κάνει καμία έρευνα και το στέλνει στη Σομαλία.
του λένε ότι υποχώρησε από τη γαλάζια πατρίδα και πας να μιλήσει, να συνομιλήσει με τον Μητσοτάκη. Πραγματικά τον κατηγορούν πολύ έντονα από την αντιπολίτευση και τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης. Απλά για να προσθέσω σε αυτά που είπατε ρεπορταζιακά. Άρα πιέζεται εσωτερικά. Πιέζεται πολύ εσωτερικά, Δεσπανόλη. Υπάρχει αυτή η πίεση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρουτς λέει αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμόμαστε το ότι ζήσαμε με το συγκεκριμένο ερευνητικό πλοίο και με πολλά άλλα ζητήματα που τα παρουσιάσαμε εδώ και πολλούς μήνες και εδώ. Ναι. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κ. Ερντογάν να τετραγωνίσει τον κύκλο. Είναι πάρα πολύ οξύμορο αυτό το οποίο κάνει. Πώς μπορείς να είσαι μέλος στο ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχεις κάνει και αίτηση για να μπει στα BRICS. Όλα αυτά μαζί. Δεν συμβαδίζουν, κύριε Παυλόπουλε. Yeah. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή η Τουρκία να κληθεί να λάβει αποφάσεις ιστορικές για τον προσανατολισμό της. Και σημειώστε ότι και στα BRICS, ούτε και εκεί τα πράγματα είναι εύκολα για εκείνη. Η Ινδία ακριβώς βάζει βέτο, διότι δεν της αρέσει η σχέση που έχει η Τουρκία με το Πακιστάν, τον προαιώνιο εχθρό των Ινδών. Mm. Άρα λοιπόν για τον Ερντογάν τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο προσπαθούν να παρουσιαστούν στην Τουρκία από, εν πάση περιπτώσει, φιλοκυβερνητικά μέσα. Δεν μπορεί να επηρεάσει τον δικό μας διάλογο. Περιμένουμε τον κύριο Φιντάν σε λίγες ημέρες εδώ. Σε μια πάρα πολύ κρίσιμη, παρασκευαστική συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Πώς θα επηρεάσει τα πράγματα όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει η Τουρκία να καταλάβει και να παραδεχθεί αν είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, κύριε Παυλόπουλε. Αυτή η συνάντηση λοιπόν μεταξύ των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν θα είναι στην ουσία η ευκαιρία να αξιολογήσουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εκ μέρους των χωρών τους εάν και οι δύο πλευρές αισθάνονται έτοιμες να προχωρήσουμε στη συζήτηση της διμερούς διαφοράς μας, βέβαια να συμφωνηθεί το πλαίσιο, γιατί χωρίς συμφωνημένο πλαίσιο να λαμβάνεις δεν μπορεί να γίνει καμιά συζήτηση. Ναι. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει και η Τουρκία αυτό να το κάνει. Οι δύο υπουργοί θα δουν εάν μπορεί να περιγραφεί το συγκεκριμένο πλαίσιο ή θα το δώσουν στους δύο ηγέτες να το αποφασίσουν. Ουσιαστικά οι δύο ηγέτες είναι εκείνοι οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Οι δύο υπουργοί όμως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν την όποια απόφαση. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, θα σας πω ότι μετά από 1-1,5 χρόνο επαναπροσέγγισης και ηρεμία στο πεδίο, δεν αμφισβητεί κανείς νομίζω ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πολύ καλή κατάσταση στον αέρα και στη θάλασσα στο Αιγαίο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε αν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ναι. Για να πάμε όμως παρακάτω, κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι τα πράγματα αυτόματα και ευθύγραμμα. Θα πρέπει η Τουρκία να αντιληφθεί και να συμφωνήσει ότι η διαφορά μας είναι αυτή την οποία λέμε εδώ και δεκαετίες, η φελοκρηπίδα και ΑΟΣ, και ότι η βάση για την όποια κουβέντα είναι το δίκαιο και οι συνθήκες. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει συζήτηση στον επόμενο τόνο. Για να μας πει και ο Μανώλης μια κουβέντα γι' αυτό. Μανώλη, ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της συνάντησης των δύο υπουργών? Κοιτάξτε, υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας στις 3 Οκτωβρίου όπου έχουν βάλει ένα πλαίσιο διαβεβαίωση ότι θα θέλουν το διάλογο και ότι θέλουν να προχωρήσουν όπως είπε ο κ. Χατζηβασίλειου. Από την άλλη δεν θέλουν να θεωρηθεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα τα έρημα στον Αιγαίο ότι μπορεί να δημιουργήσουν κάποια τελεσμένα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει μια διαφορετική ανάγνωση στο διάλογο στην Τουρκία. Δηλαδή βλέπω, το έχουμε δει, το ξέρουμε και ρεπορταζιακά σας το λέω ότι ναι είναι η υφαλοκρηπίδα, αυτό που λένε τουλάχιστον, αλλά η υφαλοκρηπίδα περιλαμβάνει πολλά ζητήματα μεταξύ τους και τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή θέλω να θέσω τα χωρικά ύδατα, αν θα συμβαδίσουμε τα ενέργεια χωρί με τα χωρικά ύδατα, ποιο θα είναι το εύρος κτλ. Να δούμε τώρα, θα τα βάλει και ο Φιντάν στο τραπέζι και ο Γεραπετρίτης στο τραπέζι. Και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό ο διάλογος. Το σίγουρο είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορείται αυτή τη στιγμή από την τουρκική πλευρά ότι στο ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και στο ζήτημα των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχει κάνει τίποτα που κάνει στο παρελθόν. Μάλιστα. Εμείς, λοιπόν. Εγώ σας το λέω επειδή ακούγεται και στην Ελλάδα πολλές φορές. Και εδώ έχουμε να ταράξει. Ο κ. Μητσοτάκης, εδώ ακούγονται φωνές. Βεβαίως και δημοσιεύματα. Ο κ. Ανδρουλάκης, χθες από την παρέλαση, μίλησε για παζάρια τα οποία δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανενός είδους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και εδώ υπάρχει ένταση. Και εδώ υπάρχει ηλεκτρισμός, να το πω έτσι, εν ώψη αυτού του διαλόγου που καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι λίγο πιο. Σε λίγο πιο βαθιά νερά από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή άκουσα. Και στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα στις Βρυξέλλες, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί έρχονται σημαντικά νέα. Μισό λεπτό, με επιτρέπετε, επειδή άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες. Είναι και αυτό άξιο απορίας. Έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα, τα τελευταία 5 χρόνια, η οποία δεν έχει δώσει την παραμικρή αφορμή
για ενδοτισμό. Να σκεφτεί δηλαδή οποιοδήποτε πολιτικό ή πολίτη ότι η κυβέρνηση κάνει πίσω τα εθνικά ζητήματα. Ναι. Σας θυμίζω από την εποχή του Εύρου μέχρι το Roots Race, μέχρι μία άλλη σειρά από σοβαρά ζητήματα, συν την θωράκιση των όπλων δυνάμεων με τρόπο δειγματικό, η κυβέρνηση τι έχει αποδείξει? Ότι στέκεται με πολύ έτσι σοβαρότητα και ευθύνη απέναντι στα μεγάλα ζητήματα. Και στην τελική ανάλυση, κύριε Παυλόπουλε, το να συζητάς, το να διαλέγεσαι με το γείτονά σου δεν είναι υποχωρητικότητα. Το αντίθετο. Δείχνει ότι έχεις την αυτοπεποίθηση και να συζητήσεις και μάλιστα να υπερασπιστείς τα δίκαιά σου, τα οποία εδράζουν στις συνθήκες. Εμείς δεν λέμε τίποτα παράλογο. Ας μην ανησυχούν λοιπόν κάποιοι έτσι καινούργοι. Μην ανησυχούν κάποιοι καινούργοι. Ενώ άνθρωποι. Παλιού δεν του υποθέτω. Ξέρετε κάτι. Και παλιού ο καινούριο. Ενώ άνθρωποι, λοιπόν, οποίοι, μερικοί άνθρωποι θυμούνται τώρα τα εθνικά ζητήματα. Θυμούνται ορισμένοι τα εθνικά ζητήματα τώρα. 5 χρόνια η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει δείγματα γραφής. Και πραγματικά είναι άδικο να την κατηγορούν για πράγματα τα οποία είναι τελείω έω.